Καλησπέρα, Χριστίνα μου. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε, περάστε. Τι ωραία γειτονιά που έχεις. Πόσο καιρό βρίσκεσαι σε αυτό το σπίτι? Ευχαριστώ. Όπως θα δείτε, είμαι καινούργια στη γειτονιά. Ακόμη δεν έχω βάλει έπιπλα, δεν έχω βάλει κουρτίνη, δεν έχω βάλει τίποτα. Αλλά σιγά σιγά θα το φτιάξω. Σε ποιον το είπες την πρώτη καλημέρα σήμερα? Συνήθως που ξυπνάνε τα γατάκια μου και τους λέω καλημέρα, αλλά η ουσιαστική καλημέρα είναι κάθε πρωί με το γιο μου στο τηλέφωνο. Ποια ταινία είδες τελευταία? Η ταινία που είδα τελευταία ήταν χθες το βράδυ, Family Man. Πρέπει να τη δείτε οπωσδήποτε, διότι δίνει και ένα καλό μήνυμα. Πρέπει να είμαστε καλοί άνθρωποι, γιατί όλα τα καλά γυρίζουν και όλα τα άσχημα πάλι γυρίζουν. Πώς θα περιέγραφες τη ζωή σου σήμερα με τρεις λέξεις? Έντονη, δύσκολη και γεμάτη. Με άριστα το 10, πόσο θα βαθμολογούσες τη ζωή σου σήμερα? Με άριστα το 10, 8. Τι κάνεις αυτό το διάστημα, Χριστίνα μου? Αυτό το διάστημα εγώ ασχολούμαι με τα εστιατόρια. Πηγαίνω στο Χάμα, πηγαίνω στο Μπίσοφ, πηγαίνω στο Τόκιο Τζο, σερβίρω τον κόσμο ολίγη. Instagram ή Facebook? Instagram. Πόσους followers έχεις? Όχι και πολύ, γύρω στους 60.000, δεν ξέρω, είναι καλά ο κόσμος, τον αγαπώ πάρα πολύ, σας αγαπώ! Πάμε και στην κουζίνα, θέλω να μου πεις τι μαγείρεψες σήμερα. Σήμερα έχω κάνει κρέατόσουπα, πάρα πολύ ωραία, η σουπίτσα μου. Εντάξει, τώρα δεν θα είναι και καλή, αφήστε τι, τέλος πάντων. Θέλω να μου πεις ποιο είναι το αγαπημένο φαγητό του γιού σου. Το αγαπημένο φαγητό, ο Δημήτρης τρώει πολύ κρέας, του αρέσουν τα κρέατα, γι' αυτό και πηγαίνει στον Μπίσοφ κάθε μέρα. Αλλά εγώ του μαγειρεύω λαζάνια στο σπίτι. Πότε το είπες τελευταία φορά σ' αγαπώ, Χριστίνα μου? Νομίζω ότι στο Δημήτρη δεν υπάρχει μέρα που να μην του λέω σ' αγαπώ. Κοιμόμαστε και ξυπνάμε με το σ' αγαπώ. Ελέγχεις την προσωπική του ζωή, τον ρωτάς? Αν ελέγχω την προσωπική του ζωή, ναι, τον ρωτάω. Δεν πολύ ασχολούμαι βέβαια, αλλά είμαι ενήμερη ωστόσο. Έχει τύχει να μην εγκρίνεις κάποια κοπέλα του και να του το πεις? Όχι, δεν έχει τύχει, αλλά το καταλαβαίνει με το χαρακτήρα μου, με τη συμπεριφορά μου, ότι είμαι λίγο απόμακρη στις κοπέλες που δεν θέλω. Ποιο είναι το πιο δύσκολο, το να είσαι μητέρα? Το πιο δύσκολο να είσαι μητέρα, νομίζω, το πιο δύσκολο. Δεν υπάρχει να είναι δύσκολο, γιατί κάθε ηλικία έχει τα προβλήματά της. Άλλα προβλήματα σαν μητέρα αντιμετωπίζει όταν το παιδάκι είναι μωρό, άλλα στην εφηβεία, άλλο το μεγαλώνει. Η αγωνία της μητέρας δεν τελειώνει ποτέ. Έχεις πέσει στα πατώματα για έναν έρωτα? Νομίζω ότι όλοι έχουμε πέσει στα πατώματα για έναν έρωτα. Φυσικά και έχω πέσει. Ποια είναι η αγαπημένη στιγμή της καριέρας σου? Η αγαπημένη στιγμή της καριέρας μου είναι κάποιες σειρές που είχα κάνει παλιά. Και δεν σου κρύβω ότι η αγαπημένη χρονιά ήταν το Dancing on Ice, διότι είχα χάσει πάρα πολλά κιλά και είχα γίνει κορμάρα. Μετάνιωσες για τη συμμετοχή σου στις Real Housewives of Athens? Όχι, γιατί να μετανιώσω. Εμπειρία ήταν και αυτό, μια χαρά πέρασα. Μια χαρά δουλίτσες κάναμε, δόξα τω Θεώ. Με ποιον τραγουδιστή θα έκανες ντουέτο? Με τον τραγουδιστή που θα έκανα ντουέτο είναι Αντώνης Ρέμος και Σάκης Ρουβάς. Αν έκανες τατουάζ, σε ποιο σημείο του σώματός θα το έκανες? Αν θα έκανα τατουάζ, θα το έκανα εδώ, το αρχικό μονόγραμμα του Δημήτρη του γιού μου, αλλά δεν θα κάνω ποτέ διότι είμαι φοβητσιάρα. Και δεν επιτρέπω ούτε στο Δημήτρη να κάνει τατουάζ. Γάτες ή σκύλοι? Και γατάκια και σκυλάκια. Έχω δύο γατάκια τώρα, τον Πίφη και τη γάτα. Χριστίνα μου, έρχονται Χριστούγεννα. Αγαπημένη χριστουγεννιάτικη ανάμνηση? Αγαπημένη ανάμνηση στα Χριστούγεννα δεν έχω ιδιαίτερες, διότι αν και είναι και η γιορτή μου και είναι και η γέννηση του Χριστούλη, μελαγχολώ, δεν ξέρω για ποιο λόγο, ίσως το έχω από παιδική ηλικία. Συμβουλή της μητέρας σου που κράτησες? Η συμβουλή της μητέρας μου είναι να είμαι πάντα δίκαιη, να είμαι αυτός μου, να είμαι ειλικρινής με τους ανθρώπους και νομίζω ότι τα έχω καταφέρει καλά μέχρι στιγμής. Με ποιον θα έπινες έναν καφέ σήμερα? Ένα καφέ θα έπινα μαζί σας, παιδιά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Τι θα κάνεις σήμερα, τι είναι το πρόγραμμά σου, ποιο είναι? Σήμερα μετά από εδώ θα πάω πιλάτες και μετά το βράδυ έχω να πάω σε μια επίσημη πρεμιέρα σε θέατρο. Χριστινάκη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Περάσαμε πολύ όμορφα. Εγώ, παιδιά, να είστε καλά. Σας αγαπώ όλοι, φιλάκια. Καλό απόγευμα να έχετε. Γεια σου, Χριστίνα. Γεια σας.